έχουμε ξεκινήσει, μάλλον τώρα θα ξεκινήσουμε για το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Με την Aegis αντίον στην Digital είναι το match. Με τα άσπρα, η Think Digital με τα μαύρα, η Πιτινέη Ιντέρ στο 22, το 13. Το 15, το 8 και το 9 ο Αλεξόπουλος είναι η πεντάδα της των Πιτινέης. Επέτυχε ένα καλά Αλεξόπουλος όπως είδατε, ο Αλεξόπουλος του Σπύρος. Το 55, το 21, το 15, το 11 και το 33 είναι η πεντάδα της Think Digital. Φάουλ, το νούμερο 15, η επαναφορά θα γίνει από την baseline. Μαρίνης στον Γιωγακόπουλο. Σταγκίδης θα μπει μέχρι μέσα, θα σπάσει την μπάλα με το ένα χέρι, ευστοχή. Ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος θα το δούμε πάρα πολύ καιρό. Ένας καλός παίκτης, η τετράδα Μαρίνης, όχι, η τετράδα Βαρελάς, Καπερώνης, Αλεξανδρόπουλος, ο Γιώργος είναι πάρα πολύ δυνατή. Η πεντάδα μάλλον μαζί με τον Σταγκίδη. Και μετά έχει τη βοήθεια από τον Μαρίνη και έχει μια ολοκληρωμένη ομάδα. Υπάρχουν πάντα και βοήθειες από Βακριτζόγλου και Κανούτο. 2-2 λοιπόν το σκορ, τρίποντα από τον Κουλούρη, άστοχο το rebound. Αμυντικό εν τέλει από τον Σταγκίδη, το νούμερο 11, και μπάλα τώρα στον Γιωργακόπουλο. Καθώς παραμένει για την GG, το μπλοκ από το νούμερο 9. Μαρίνης τον Γιωργακόπουλο, που ζητάει ένα σκρίν, ο Νίκ θα περάσει από τα αριστερά, δεν θα βρει τον Αλεξανδρόπουλο, ράμινα από τον Αλεξόπουλο στο καλάθι και που μπήκε δεν μετράει δυστυχώς, γιατί τελείωτος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι, η κατοχή είναι για τις teenager. Γιωργακόπουλος. Μαρίνης σουτάρει για δύο, το rebound από τον Ισαΐα. Ισαΐα σουτάρει. Θα βρει σίγουρα, η μπάλα βέβαια ολοκατέρη, μπορούσε να μπαίνει το καλάδι. Για να πηδήσει και βγήκε εκτός ο Στεφάνης. Το rebound του μάζει στο νούμερο 11, ο Σταγκίδης, και τώρα Γιωργακόπουλος. Μαρίνης, εύστοχο το νούμερο 33, σου 2 πόντων, 2-4 μπροστά οι άσπροι, οι οποίοι βάσει ποσοστού νικών είναι πρώτοι στο πρωτάθλημα, έχουν πολλά να βληθέν. Με ποσοστά νικών λειτουργεί το NBA, Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα πάμε με πόντους. Καλά και φάουλ από τον Ασπρούλια, ο οποίος σωστάρει και μία συμπληρωματική βολή, το πρώτο γκολφάουλ της ημέρας από τον Θεόδωρο Ασπρούλια. Με έναν πολύ δυνατό guard, πολύ γρήγορο, αλτικό, και με αυτό το ειδικό σουτ που έχει, αυτό το special edition, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν του βασικά είναι σωστή έκφραση, αυτό το fade away που επιχειρεί συνέχεια με σκήνο κόμπε. Γιωργακόπουλος κάνει δύο τρίπλες. Δέω στα αργιατρίς από σπιθία, Αλεξανδρόπουλος έχει χώρο, θα πάρει το στάκι, ο οποίος δεν θα μπει, rebound από τον Αστίο, το νούμερο 15, και κατοχή είναι τώρα για τους Πουτινέιτζες με τον Ισαΐα. Ο Δουργούδης στον πάγκο για τους Πουτινέιτζες. Ο Λέζος ακόμα τραυματίας, παραμένει στον πάγκο ως προπονητής. Είναι μεγάλη απουσία αυτή για τους Πουτινέιτζες, που έχουν ανέβει πάρα πολύ. Τρία δευτερόλεπτα σφυριξορεύει, είναι μια σωστή απόφαση, η οποία τελικά δεν δίνεται συχνά. Μαρίνης, ένα fake, θα βάλει το λέει από 4-6.
Ισαΐας. Θα βάλει το καλάθι. Θα βάλει μία, θα στάρει μία βολή. Γιωργακόπουλος. Σαγκίδης, Γιωργακόπουλος, Μαρίνης, Σταγκίδης, πάλι Μαρίνης θα πέρασε ούτε από τον υποπίεση, Airball, ωραία μεν από τον Ασπούλια που ίσως βρήκε και λίγο την μπάλα, δεν φάνηκε καλά, το rebound από το νούμερο 9, τον Αλεξόπουλο. Κατοχή είναι για τους Teenagers με τον Ισαΐα. Αλεξόπουλος πολύ ωραία πάω στο Διαμαντόπουλο, ένα παρεβάλλε μεταξύ των δύο ψηλών, κάτσε το 9, το καλάθι το 8. Και το σκορ διαμορφώνεται σε 9-6. Μαρίνης. Αλεξανδρόπουλος. Δεν θα βάλει το καλάθι, προσπαθεί για το rebound. Ο Κερακόπουλος, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σταγίδη εν τέλει που τρυπώνει εκεί το νούμερο του και είναι σκορφέ ο Καπερώνης, ο οποίος αντί του νούμερο 1 φοράει το νούμερο 0 σήμερα, καθώς τον έπαιρνε στο πλυντήριο και βλέπουμε κάτι κάλτσες εδώ, δώρο του Κάρλος από ό,τι μας ανέφερε, που γράφω πάνω The Flu Game με τη λιγμένη πίτσα που έφαγε ο Τζόρνταν, γιατί δεν ξέρω αν έφαγε λιγμένο ο Καπερώνης, σίγουρα θα γκρινιάξει πάντως, αυτό είναι δεδομένο. Ισαΐας Διαμαντόπουλος, ωραία προσποίηση, δεν θα καταφέρει κάτι. Παρ' όλα αυτά θα πάρει ένα τρίποντο απελπισία, στο οποίο δεν θα μπει. Το rebound επιθετικό εν τέλει από τον Ασπούλιο, οπότε μικρό το κακό. Δεν θα βάλει το καλάθι ο Θοδωρής. Το rebound από τον Σταγκίδη ακόμα μια φορά, το νούμερο 11, το 55, που κάνει λάθος. Και η κατοχή είναι πάλι για τους Teenagers με το κλέψιμο το νούμερο 13, τον Κουλούρη. Αλεξόπουλος, μια προσποίηση, θα κάνει μια reverse, έχει το mismatch. Παρ' όλα αυτά θα είναι εκτός ισορροπίας και ευστοχή για το 11-6, το νούμερο 9. Διαφορά στους 5 πόντους, Σταγκίδης κερδίζει το φάουλ, το καλάθι μετράει, μία βολή για το Σταγκ. Βγήκε με πίστη στην προηγούμενη αγωνιστική στο μάτς μάνα του Κυπέλου, κατά τη Τζέκη που υπέστη τη συντριβή από την Οκλαχώμα και έχουμε αλλαγή. Στο παγκέπερα στο νούμερο 0, που τον έχουμε συνδύσει ως 1, ο Καπερώνης, εκτός ο Κανούτος. Τρίποντα από τον Κουλούρη, δεν θα το βάλει, μαζεύει το 15 Αλεξανδρόπουλος. Καπερώνης. Γεωργακόπουλος. Σταγκίδης, Καπερώνης. Μαρίνης μέχρι μέσα. Κάνει βήματάκι κατ' οχή, αλλάζει χέρια. Γρουγούτης. Ασπρούλια. Ισαΐας. Τον Αλεξόπουλο. Δεν έβαλε καλά τον Αλεξόπουλος. Καπερώνης. Αλεξανδρόπουλος. Θα στο κύριο μαζεύει ο Βρουγούτης. Κουλούρης στον Αλεξόπουλο. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και ένα ωραίο καλάθι, το έχει προπονήσει αυτό το καλάθι, το προσπαθεί από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Στην αρχή δεν το έβγαινε, τώρα το κάνει με ευκολία. 13-8 και νούμερο 9 και διαφορά είναι σταθερό στους 5. Και ο Γακόπουλος. Την μπάλα στο νούμερο 0, τον Καπερώνη. Θα σηκωθεί, αλλά θα σταθεί σαν ένας άλλος Russell Westbrook που φοράει και αυτό στο νούμερο 0. Κουλούρης μέχρι μέσα. Καλάθι. 15-8. Καπερώνης.
Αλεξανδρόπουλος, η ασίστα από το νούμερο 0, το καλάθι το 15-10. Πολύ ωραία πάσα από το Καπερώνη, εύκολο τελείωμα από τον ψηλό Αλεξανδρόπουλο. Γρουγούτης, φτάει την μπάλα, θα σκοθεί μόνος του και θα σκοθήσει ο Σαΐας, θα rebound από κανέναν. Και έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι το 8, 8 στα 9 για τους Teenagers. Καπερώνης. Φραγκίδης. Το φάουλ είναι χαμηλά. 14, 2 δευτερόλεπτα από μένα, οπότε ήταν κακό φάουλ αυτό εδώ. Καπερώνης στο Γεωργακόπουλο, θα βάλει το καλάθι 15-12, άλλη μία assist για το νούμερο 0. Τελευταίο λεπτό της περίοδου. Καπερώνης στο Γεωργακόπουλο. Καπερώνης, Γεωργακόπουλος για 3, ναι. Βάζει στο τρίποντο. 15-15 ακριβώς, 55, μία σύστα από τον Καπερώνη ξανά. Time out, επιστρέφουμε. 35 δευτερόλεπτα μένουν. Στο 15-15 ο Σαΐας έχει την μπάλα. Ίδιες πεντάδες. Ωραία, μείνε 12 δευτερόλεπτα για τους πετινούς με τον Φάιζαρα μάλλον. Την μπάλα να πάει στον Ασπούριο, έβαλε το χέρι στα χέρι με το deflection. 15 τώρα δεύτερα με τον Κουλούρη. Ο οποίος το στάρει με άμυνα πάνω του. Θα στοχίσει το rebound από το νούμερο 0. Η τελευταία κατοχή είναι για, τους, για την ομάδα της TTG. Καπερώνης, 3 δευτερόλεπτα, Μαρίνης, Αλεξανδρόπουλος, δεν προλαβαίνει τον χρόνο, περίπτωση και γίνονται 15 όλα. Έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο δεκάλεπτο, με την Teenager TTG 15-15. Ίδια βεντάδα για το Think Digital, ίδια βεντάδα και για τους πετινούς, με όλα γύρω το 9 έχει περάσει στο νούμερο 8. Της Αΐας, κερδίζει το φάουλ από τον Καπερώνη. Της Αΐας στον Κουλούρη, την μπάλα στον Δουργούτη για 3. Αστοχή ο Δουργούτης στο rebound το νούμερο 11. Καπερώνης. Αλεξανδρόπουλος. Σταγίδης. Καπερώνης στον Γεωργακόπουλο. Τρίποντο. Η μπάλα μπαίνει και δίνει το rebound από το 15. Αστοχή ο Αλεξανδρόπουλος στο rebound από το νούμερο 9. Κουλούρης. Ισαΐας προσπίση. Αστοχή, μαζεύει ο Αλεξανδρόπουλος. Γεωργακόπουλος μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Πάει στο τσάρι τη λένε για 2 ελεύθερες βολές. 12-15 το σκορ. Έστω και πρώτη βολή από το νούμερο 55 έχει άλλη μία. Άστοχη δεύτερη, το rebound από το νούμερο 9. Σκορ είναι 15-16, μένα από τον μπροστά είναι η TTG. Σαΐας. Κουλούρης. Δρουγούτης. Πάμε το νούμερο 15.
Γιωργακόπουλο, η ασίστα το 0, το καλά, το 55-18, Καπερώνης μοιράζει και πασάρει πιο γρήγορα από τη σκιά του, γιατί για να φτάρει λίγο δύσκολο, θα σβήνουμε στην πάσα. Δουργούτης, τον Κουλούρη, αστοχή ο Κουλούρης στο rebound από το σταγίδι του νούμερο 11, Καπερώνης, άλλη μια πάσα, Γιωργακόπουλο, άλλο ένα καλάθι, όχι, rebound από 9, τώρα η Σάγια. Το rebound από το νούμερο 77 Ισαΐας, θα βάλει το καλάθι, ασύ το 77, το καλάθι 22. Η διαφορά στον πόντο. Καπερώνης στον Αλεξανδρόπουλο. Φάουλ από το νούμερο 13 με το χέρι εκεί και έχουμε αλλαγές μέσα το 9 και το 5 τόσο το 14 και το 77 στο παρκέ Διαμαντόπουλος και Αναστασία και Δημητριάδης Ανέστης τόσο Κουλούρης και Θουργούτης Καπερώνης επερχόδες να αποστάρει έναν πιο κοντό αντίπαλο και δίνει το φάουλ να πάει στη γραμμή των πολλών. Σοφία είναι έστωση 17-19. Και Μαντόπουλος στον Ισαΐα. Ισαΐας δυσκολεύεται το rebound από τον Κερακόπουλο το 95 που εν τέλει κάνει το λάθος, χάνει την μπάλα. Η κατοχή είναι πάλι για τους παιδινούς που έχουν ευκαιρία να εσωφαρίσουν ή και να περάσουν και μπροστά. Δημητριάδης. Στάριο Ασπρούγιας, διάβαλε το καλάθι, ριμπάμπ το 0. Καπερώνης. Αλεξανδρόπουλος διστάζει για 3. Την μπάλα θα πάρει μέχρι τον τόπο Καπερώνης. Αλεξανδρόπουλος αστοχή σε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Το rebound συγγνώμη από το νούμερο 22 Ισαΐας. Γιατί μου λέτε το ξαναπώ άλλη μια, γιατί δεν νομίζω να βλέπετε όλοι τα βίντεο άλλων ομάδων. Θα το πω άλλη μια φορά τελευταία, ότι τα νούμερα τα λέμε για τα στατιστικά. Προφανώς δεν ξέρω τα παιδιά. Την πάμε το 0 ο Καπερώνης. Όλα αυτά για να γίνει και πιο εύκολη δουλειά του παιδιού που κάνετε στατιστικά, γιατί ίσως είναι δύσκολο να βλέπεις ένα βίντεο χωρίς να ξέρεις ποιος είναι τι. Τον βοηθάμε λέγοντας τα νούμερα, οπότε γι' αυτό γίνεται αυτό. Το οποίο ίσως όντως είναι λίγες φορές κουραστικό, αλλά είναι απαραίτητο. Μέχρι να γίνεται τα στατιστικά live και εδώ, γιατί στην Αθήνα είναι live γενικά. Μαρίνης άστοχος του τριών πόντων. Οπότε αυτό ήθελα να πω και εμείς επιστρέφουμε κανονικά στον αγώνα μας, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι καλός, είναι ωραίος, είναι fan του watch. Τρίποντα τον Καπερώνη. Δεν θα το βάλει, το rebound επιθετικό δεύτερη φορά από το 55, τρίποντο ο Κυριακόπουλος, ούτε τώρα. Τώρα το επιθετικό rebound από τον Αλεξανδρόπουλο, το νούμερο 15. Δεν λέγει πολύ ωραία της Steve TG. Αλεξανδρόπουλος σηκώνεται κατευθείαν. Να φύγει μπατνέτ, 17-21. Κόπουλος. Έστωχο τρίποντα από τον Καπερώνη, το rebound από τον Δημητριάδη. Δεν έχω λεπτά. Δεν κόβουμε σαν να πω. Δεν κόβουμε σαν να πω.
21-21 το σκορ. Απλά δεν έχει φάουλ και δεν έχει. Σταγίδης κερδίζει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι στο δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Στάγκ. Το νούμερο 11 το στάρι, μία βολή. Στο 15 και το 22 στο παρκέ. Το 22 βγήκε μόνο, συγγνώμη. Στο παρκέ πέρασε το 9. Δημητριάδης. Άστοχο τρίποντο, το rebound από τον Αλεξόπουλο. Η πάση στον Ασπρούγια. Ο Διαμαντόπουλος στον Κουλούρη. Πολύ ωραίο με το βράδυ μπάλας, τρίποντο. Και σε ρόλο του κουμπλέον με έναν πόντο η Πετινή. 24-23. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 4 φάουλ οι Πετινίδες, 1 η Think Digital Group, η οποία είναι τώρα πίσω με ένα πόντο. Παρά το γεγονός ότι σε όλη την περιοχή ήταν μπροστά. Σουτάριο Καπερώνης, Airball, κατοχυολαστήρια. Και έχουμε αλλαγές. Εκτός το 8 στο παρκέ ο Δουργούτης, το 77. Δημητριάδης. Μέχρι μέσα ο Αλεξόπουλος. Αστοχή, κερδίζει με στο φάουλ. Και θα στάρει δύο βολές. Μια βολή. Δεν την βάλει, αλλά αυτό πρέπει να πω. Θα έρθει ο Ασπρούγιας να πάρει το τελευταίο και να βάλει το καλάθι. Το νούμερο 25 και το 27-23 και διαφορά και σκαρφαλή στους τρεις πόντους. Υπέρ των Πετινών όμως αυτή τη φορά. Γεωργακόπουλος. Θα σπάσει από την εσωτερική ο Σταγίδης, ο οποίος χάρη ξεμάτωσε ένα καλάθι. Έρχεται τώρα πάνω από το 55. Γεωργακόπουλος, δυο σταυρωτές, Σταγίδης, Γεωργακόπουλος, πολύ ωραία μεταφορά της μπάλας. Θα βγει και το λέιουπ, η καλύτερη φάση του αγώνα μέχρι στιγμής, πάρα πολύ ωραίες πάσες. Τριγωνική επίθεση που θα ζήλευε και ο Φιλ Τζάκσον, 27-25. Μαντάνε επί την Έιζερς, 29-25, Καπερώνης. Σταγίδης. Αλεξανδρόπουλος. Τζάμπολ. Και το βελάκι δείχνει Πετινή. Και έχουμε αλλαγή στο παρκέ το 8 και το 15 για τους Πετινίτζερς. Ψηλώνει το σχήμα του εδώ. Ο Λίζος το κάνει βέβαια λίγο πιο αργό. Καλύτερα αμυντικό και κακότερο θετικά. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Δουργούτης. Κουλούρης για τρεις. Δεν θα πει το τρίποντο. Rebound από κανένα. Προσπαθεί ο Καπερώνης. Καθώς παραμένει με 14 για τους Πετινούς. Δημητριάδης. Πάρε ένα μακρινό τρίποντο, δεν θα το βάλει, rebound ο Μαρίνης και τώρα Καπερώνης. Κερδίζει το φάουλ, προστάρει δύο βολές.
Έχουμε αλλαγές στο παρκέ και το 15 και το 22 εκτός το 13 και το 9. Πολλές αλλαγές από το Λέζο. 5 φάουλ έχουν πει Teenagers, 2 οι TTG. Βολές ήταν εδώ ο Καπερώνης. Μιας 2, 29-26. Ο Δρουγούτης, το rebound από τον Διαμαντόπουλο, το νούμερο 8, τον Κώστα. Δρουγούτης στον Ασπρούλια, έχει κλειστεί εκεί. Δρουγούτης μέχρι μέσα, Ασπρούλιας, κακή πάσα εδώ, ένα δεύτερο. Λαβαίνει το χρόνο, αστοχή. Η κατοχή είναι για τη TTG. Τέλειωσε ο χρόνος. Κόπουλος. Εδώ και παραμένει με 13, κερδίζει το φάουλ η ομάδα των P Teenagers, η ομάδα της TTG, συγγνώμη. Δεν έχω δικαίωμα για άλλο φάουλ η Πετσινή. Ο Κόπουλος πάρει ένα μακρινό τρίποντο το οποίο είναι μέσα. 29 όλα. Και το παιχνίδι πάλι στο 0. Δημητριάδης, τελευταίο λεπτό της περίοδου. 15-15 στην πρώτη περίοδο, όμως είμαστε 29-29. Ασπρούλιας. Γυρνάει. Σποράρει. 31-29. Καπερώνης. Θα μένει όπως και να έχει 15 δεύτερα. 16 βασικά για τους Teenagers. Αν χρησιμοποιήσω όλο το χρόνο της Digital, κάτι το οποίο δεν σκοπεύω να κάνω από ό,τι βλέπω εδώ. Μία επίθεση είναι όλη ολόκληρη και είναι όλη για τους Πετινούς που είναι μπροστά με 2 πόντους. Δημητριάδης, 6 δευτερόλεπτα. Αστοχή, overball λοιπόν ο Σταγίδης. Δεν προλαβαίνει το ρολόι, τέλος περίοδου. Και έχουμε επιστρέψει για το τρίτο δεκάλεπτο. Πιτινέζα, δεν έχω τρίτη γύτρα, δεν έχω σημεία. Ίδια πετάδα για την Ιγκτή Σταλ από πριν. Το 22, το 9 που έκλειψε στον αέρα την μπάλα. Ας πούμε, το 5, το 15 και το 13 είναι πεντάδα από την Teenagers. Κερδίζει το φάουλ. Ο Αλεξόπουλος θα στάρει δύο βολές. Είναι 32-29. Σταγίδης στον Μαρίνι. Σταγίδης Καπερώνης θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Και το κερμπάνω του Αλεξανδρόπουλου που δεν τελειώνει τη φάση. Το 15 που το κερμπάνω. Λοιπόν τώρα για τις πιτινές για το νούμερο 9 τον Αλεξόπουλο. Και τώρα Δημητριάδης για τους πιτινέιτζερς. Ισαΐας. Ασπρούλιας, Δημητριάδης, θα σουτάρει, θα αστοχίσει το rebound από το 22. Και ο Ισαΐας του 2 πόντων 34-29. Γεωργακόπουλος. Yeah.
Κωνσταντίδης, τον Καπερώνη, το φάουλ από το νούμερο 22, το αναφορά θα γίνει από την baseline. Γιωργακόπουλος, θα στάρει για 3, θα στοχίσει. Η κατοχή είναι για τους Teenagers. Μαρίνης έχει δώσει πολλές βοήθειες στον αγώνα, κυρίως αμυντικά. Μαρκάρος της Ζαραστινή, τον Ισαΐα, μαζικά και τον Ασπούρια σε ένα σημείο. Τους πάρει ο Κολούρης για τους Teenagers. Στο χείτερ, στο περπάνω το νούμερο 15. Και τώρα Αλεξόπουλος στον Δημητριάδη. Φωστάρι, ένα από τους τριών πόντων, airball. Με την κατοχή να είναι για την TTG. Καπερώνης, μπάλα στο πόδι του Αλεξόπουλου και θα έχουμε 14. Παραφορά από την baseline. Σουτάρει ο Αλεξανδρόπουλος, αστοχή, rebound από το Σταγίδη, το ματινό rebound από το νούμερο 11. Καπερώνης για 3, σκοράρει. Στου τρίων πόντων είναι στο 11, 34-32, διεχειρός 0. Ισαΐας. Τώρα Καπερώνης στον διασμό για 3. Νομίζω ότι τραβή πήρε την επίθεση στο μαλλιά εδώ, το rebound από το 9. Διαφορά στους 2 πόντους. Δημητριάδης οργανώνει τους Teenagers. Θα βρει τον Ασπούρια για να σηκωθεί κατευθείαν για 2. Παραδόθηκε το χατήρι, τον πάνω το 0. Εφηδιασμός για τους Άσπρους με τον Καπερώνη. Καπερώνη στον Γεωργακόπουλο, ο οποίος θα πέρασε στους 3 πόντων. Ωραία προσποίηση, ίδια με την άκρη του ματιού του τον Ασπούρια, αλλά αυτό έχει σηκωθεί. Ρυμπάνω το 0. Θα βγει το φόλο με τον Αλεξανδρόπουλο. Η assist από το 0, το οποίο κάνει πάρτι στα rebound της assist σήμερα. Οδεύει προς την double εδώ κάπου. Με κέρδο είχαμε live, θα φυσικά μπορούσαμε να δούμε τι έχει κάνει αυτός ο τύπος. Ισαΐας. Must be the shoes λένε. It must be the socks του Κάρλος, θα πω εγώ για τον Καπερώνη. Και θα καταλάβει ο κάποιος ενώ το rebound από τον Ασπρούλια, ο οποίος αστοχίζεται το νούμερο 15. Μαζεύει ο Μαρίνης το 33. Θα παρακάτσει εκτός ο Αλεξανδρόπουλος που φαίνεται να έχει χτυπήσει το πόδι του. Θες το περάσει ο Κανούτος στο νούμερο 21. Δικαστική αλλαγή. Πάμε στα εμάτια, επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει σκορ 34-34. 6 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Καπερώνης. Στο Σταγίδη. Μαρίνης για 2. Σίδερο, airball μάλλον, rebound το νούμερο 22. Και τώρα Ισαΐας. Ισαΐας θα κάνει κάποιες τρίπλες. Θα βρει τον Κουλούρη. Δημητριάδης θα πάρει στους 3 πόντων. Σίδερο μαζεύει ο Μαρίνης. Τώρα ο Καπερώνης στον Γεωργακόπουλο. Για που θα πούμε ότι ο Αλεξανδρούς δεν έχει ξαναμπεί. Το ένα πρόβλημα αυτό για, για την TTG, γιατί χάνει το μοναδικό ψηλό του σήμερα. Ισαΐας, μαρκάρει ο τίμιος αμυντικός Κανούτος. Είναι καλός αμυντικός ο Κανούτος. Βγάζει πολλή ενέργεια, προσπαθεί, δεν αφήνει τον αντίπαλό του, έχω καλή σίγουρα. Τώρα με το ξεφύγει καμιά φορά είναι στο πρόγραμμα, αλλά δεν τον αφήνει να πάρει εύκολα αντίπαλα. Δηλαδή τώρα πως μαρκάρει τον Ισαΐα, με ένα βηματάκι μέσα, πολύ σωστή άμυνα. Τρίποντα από τον Κουλούρη, άστοχο το rebound από τον Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι ο πιο ψηλός τώρα και θα προσπαθήσει να κάνει πάρτι. Μαζεύει ο Ισαΐας το επιθετικό rebound, διστάζει για 2. Παρά την κακή άμυνα του Κανούτ εδώ, Ισαΐας στον Κουλούρη για 3. Rebound από τον Μαρίνη.
Στο παρκέ θα περάσει ο Δρουγούτη στη θέση του Ισάια για τους Pitinagers, σηκώνει 34-34, 4-10-15-12 το φινάλε. Δρουγούτης κρατάει την μπάλα, προσφέρει για 2 από τις 45 και το βάλει με ταμπλό και δίνει το lead στην ομάδα του με ένα καλάθι. Καπερώνει. Γιωργακόπουλος, ο Σταγίδης έχει βγάλει. Δημητριάδης τώρα για τους Πετινούς που είναι μπροστά με 2 πόντους. 3 λεπτά ξανά βρόντου για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Τρίποντα από τον Τουργούτη με ταμπλό και αυτό 39-34. Και τώρα έχουν αέρα 5 πόντους οι Pitinagers. Εδώ έχουν ένα πολύ δυνατό θετικό σερί Νικόλου στο πρωτάθλημα, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Το φάουλ από τον Γκουλούρη. Η επαναφορά θα γίνει από την baseline και έχουμε αλλαγές εκτός το 9 στο παρκέ το 8. Νομίζω λανθασμένα χαμπρέλνε το σχήμα του Αλέζος, πρέπει να μείνει στο παρκέ Αλεξόπουλος, γιατί δεν νομίζω υπάρχει πίσω που μπορεί να το πάρει πάνω στη συγκεκριμένη φάση. Καπελώνει στον Κανούτο, παρ' όλα αυτά δικιά μου πιστεύω. Αυτή μπορεί να είναι και λάθος, αλλά το γνώσεις δεν είμαι. Και αμπάς και το σάς και το σάμπαλο, σήμερα. Που το καταλαβαίνετε. Γεωργακόπουλος, ένα ωραίο φλότερ για το 39-36. Δημητριάδης, και αυτός φλότερ δεν απαντάει, έχει κάνει φάουλ. Ο Διαμαντόπουλος εδώ στη διεκδίκηση του rebound, είναι το τρίτο των Πετινών. Καπερώνης. Θα κερδίσει τον Διαμαντόπουλο στον αέρα και μειώνει στον πόντο. Τρογούτης. Αστοχείο Δημητριάδης, το rebound. Από ποιον, από τον ίδιο, τον Ασπρούλια, ο οποίος παίρνει την μπάλα, τη χάνει και την ξαναφέρνει εδώ. Κουλούρης παδέα γραμμή παρόλα, αυτό ήταν πολύ στο ΑΟΡΕΦ και η κατοχή είναι για το Think Digital. Δεν ρυπηκεί αυτό το δεκάλεπτο. Σταγίδης. Χαντόφ με τον Καπερώνη. Καπερώνης, έχει χώρο, θα πάρει ένα τρίποντο, δεν θα το βάλει, το rebound από τον Δημητριάδη, το νούμερο 5. Δημητριάδης. Ωραία προσπίση, κερδίζει το φάουλ, το εκμεύσε πολύ όμορφα τον Δημητριάδης και θα στάρει 2 βολές. Πρώτη βολή. Είναι εύστοχη, έχει άλλη μία. Δεύτερη είναι άστοχη, το rebound από τον Σταγκίδη. Γεωργακόπουλος. Σηκώνει το Ασπρούλιας, βάζει το καλάθι.
Σπούργιας όμως είναι ένας πολύ καλός mid-range shooter. Το τρίποντο δεν είναι εύκολο, δεν επιχειρεί γενικά και τρίποντα. Αλλά στις μέσες απόστασης είναι πολύ μανούλα. Και ο Γακόπουλος, το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Και ο Γακόπουλος σταγίδει μέχρι μέσα ο Στάγκας στον κύριο rebound από τον Αλεξόπουλο. Δρουγούτης στο Δημητριάδη μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ωραίο γύρω στεπ. Τον Ιγιατσάι εδώ, τον κύριο Γακόπουλο, τη διαφορά στα δύο καλάθια. Το καπίτα καπίτα να το λες πρώτης περίοδου, με δύο πρώτης μπροστά είσαι η περίοδος πέρι των Πετινών. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα έχουν βάλει εξτρά ένα καλάθι παραπάνω από την DDG. Εδώ η διαφορά στους 4, δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ κόκκινο παιχνίδι. Βήματα τον Κλιμαντόπουλο. Δεν τα δε κανείς. Δεν προλαβαίνει ο Δημητριάδης. Λοιπόν το νούμερο 0. Η περίοδος το Γιάννη 44-40. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Πινίτζερ DDG 44-40. Το 9, το 22, το 77, το 13 και το 15 είναι η πεντάδα των teenagers. Μοναδική 5 και η DDG είναι στο παρκέ Ασπρούλιας. Σίδερο, το rebound από τον Αλεξόπουλο. Δρουγούτης μαζεύει ο Μαρίνης στο 33 και τώρα Καπερώνης. Γιωργακόπουλος στο Μαρίνη που θα πάρει ένα τρίποντο. Θα το βάλει και στο 55-44-43, το τρίποντο από το νούμερο 33. Ισαΐας. Αστοχή, μπαίνει μπάλα εν τέλει, του κάνει το χατερί, το νούμερο 22 το καλάθι, 46-43 διαφορά στο τρίποντο. 9 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Με τους πιτζέντζερς να προηγούνται με τρεις πόντους και να είναι λίγο τυχεροί εδώ. Εδώ σταματήθηκε ο ψηλός. Το Στετζιό Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος ελπίζουμε να είναι ok. Και να μην χρειαστεί να περιμένει έξω και στον επόμενο αγώνα. Αυτός ο Μαρίνης μαζεύει. Ο Ισαΐας. Στον Καπερώνη. Η γίνει φάουλ από τον Δρουγούτη. Το πρώτο το πετυχαίνει στο δεκάλεπτο. Παναφορά από τη sideline ο Γεωργακόπουλος. Καπερώνης. Βάζει το σκήνα από τα δεξιά. Καπερώνης μέχρι μέσα μόνος του. Κερδίζει το φάουλ. Το νούμερο 9, θα σταρει δύο βολές. Άλλη μια βολή. Καπερώνης πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο εδώ, το οποίο δεν του βγήκε, έφτασε στην πηγή αλλά δεν είχε νερό, έκανε fake με τρίπλε πίσω από την πλάτη, δύσκολα τώρα πράγματα που δεν τα κάνει ο καθημερινός τύπος. Το rebound από τον Καπερώνη. Γεωργακόπουλος Καπερώνης. Πιάζει το 55, καλά το 0. 46-47, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε. 46-47 το score, 7,5 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Το 5, το 15
το 22, το 13 και το 9 είναι η πεντάδα των Teenagers της ΑΕΣ. Προλόγω με έναν είναι TTG. Δημητριάδης μέχρι μέσα, ωραία με τον Γιανακόπουλο. Πολύ ωραία βίντεο και από τον Δημητριάδη, αλλά δεν θα πει το καλάθι. Θα με διασμούς με τον Μαρίνι. Ωραίο γύρο σε ταβάνι και το καλάθι, 46-49. Σίδερο, rebound από τον Αλεξόπουλο, κερδίζει το φάουλ, μπαστάρει δύο βολές. Πρώτη βολή για τον Αλεξόπουλο, τον Σπύρο. Και άλλη μία τώρα. Το rebound το αμυντικό από τον Μαρίνι, η διαφορά είναι στους 2 πόντους, 47-49. Είναι μπροστά η TG παρόλο που είναι 5 παίκτες. Όχι ότι είναι και πολλοί, οι Teenagers είναι 7, αλλά 5 με 7 υπάρχει μια μικρή διαφορά. Η αλήθεια είναι και ο Γακόπουλος. Φάουλ επιθετικό εδώ από τον Μαρίνι. Ήταν όντως φάουλ, ήταν το πρώτο TG στο 10 λεπτό. Λίγο δυνατά στη φάση ο Μαρίνης, έκανε το φαουλ. Και τώρα πάλι είναι και τους Teenagers με τον Δημητριάδη, ο οποίος θα κάνει 2-3 τρίπλες, θα μπει προς τα δεξιά. Δεν θα κρυφθεί φαουλ, δεν ήταν και φαουλ εδώ. Το rebound το νούμερο 55 και τώρα Καπερώνης. Δεν βάλει το καλάθι, το φαουλ. Από το νούμερο 0 κράτημα από τον Καπερώνη. Μπάλα είναι για τους Teenagers. Τρία φάουλ έχει η Τιμή Τιτφάν. Και τα τρία δεν κάνει σε αυτό το λεπτό. Ασπρούλιας. Ωραία μενά από το Σταγκίδη. Αστοχή ο Ασπρούλιας στο rebound το 11. Τρομερή μενά εδώ από το Σταγκ. Η διαφορά σταθερά στους δύο. Παίρνει πολύς χρόνος, 6 λεπτά. Γεωργακόπουλος. Ανεβαίνει ο Μαρίνης για το screen. Θα πάρει ένα τρίποντο ο Γεωργακόπουλος, θα το βάλει, nothing but net για τον Νίκο Γεωργακόπουλος, ένα σούτ από τα 7 μέτρα με διαφορά σκαρφαλώνει στους 5 και εδώ μια μικρή ανάσα για τη DDG που έχει μια με μικρή διαφορά ασφαλείας, η οποία εξαφανίζεται με το τρίποντο του Δημητριάδη, ο οποίος απαντάει κατευθείαν 50-52 για κερδίζει νούμερο 5. Καπερώνης. Καπερώνης μέχρι μέσα. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Δεν θα πει το καλάθι, μπάλα τον φτύνει. Το rebound από τον Δημητριάδη, το 5. Φάουλ εδώ από τον Καπερώνη. Έχει χτυπήσει ο Δημητριάδης, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δημητριάδης. Πάρε μια βολή. Φαίνεται αθλητικό από τον Καπερώνη. Δεν το έκανε σίγουρα επίτηδες. Παρ' όλα αυτά πήγαινε ως κοντάψ και κρατήθηκε από τον Δημητριάδη. Με αποτέλεσμα να το κάνει το φάουλ. Μία στις δύο βολές. Η κατοχή παραμένει για τους πατινούς. Σουτάρει ο Αλεξόπουλος. Σε ρόλο του γουή πετινή τώρα με ένα πόντο. Γεωργακόπουλος. Καπερώνης. Πάολα από το νούμερο 0. Τώρα μην πέντε από το σύνολο. Και θα παίξουν με 4 εδώ τώρα η TTG. Καθώς έχουν μείνει μόλις 4 τώρα. Δεν ξέρω. Κουλούρης.
το πολύ μακρινό, άστοχο. Με το τύπο Αλεξόπουλος θα γίνει τη φάση 55-52. Ανεβαίνει ο Μαρίνης. Κανούτος. Γεωργακόπουλος για τρεις. Τηλίξη επίθεση αστοχή. Και το rebound από τον Ισαΐα, το νούμερο 22. Κουλούρης. Ωραία μένα από το Φαγίδου, ο οποίος παίζει εντυπωσιακά για άλλη μια φορά. Το κλέψω από το νούμερο 11. Γεωργακόπουλος, ωραία του φάουλ εδώ. Σταγίδης. Αστοχή μόνος του. Μαζεύει ο Ασπούλιας στο νούμερο 15, Κουλούρης τώρα. Τρία δευτερόλεπτα. Πρωτική κίνηση εδώ από τους Pitinagers. Να παίξουν και αυτοί οι τέσσερις για να παίξει 4-2-4. Εντάξει, αυτό είναι κάτι αξιέπαινο. Για να είναι δίκαιο το παιχνίδι. Δεν θα το κάναν όλοι σίγουρα. Γιωργακόπουλος. Χαρητήρια στα παιδιά που σκένα. Σταγίδης. Γιωργακόπουλος. Θα πάρει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο. Θα κάνει airball το rebound από το νούμερο 9. Και μάλλον αυτό το καμπρόνι ψιλοκαταραίει γενικά στο μάτι της οργάνωσης. Κουλούρης. Θα στάρει ένα τρίποντο. Αποβάλλει. Και η διαφορά στους 6 τώρα. 2,5 λεπτά να απομένουν. Σταγίδης. Μαρίνης μέχρι μέσα. Αστοχή στο Λέια. Μαζί με ο Ισαΐας. Ισαΐας σηκώνεται. Φάουλ χαμηλά. Θα σπάρει δύο βολές ο Ισαΐας. Πρώτη βολή. Είναι άστοχη. Έχει άλλη μία. Άστοχη αυτή, rebound από τον Σταγίδη, το νούμερο 11. Γεωργακόπουλος. Ενώ μπαίνουμε στο crunch time, διαφορά στους 6. Γεωργακόπουλος. Θα βρει το Σταγίδη, ο οποίος θα στοχεί εξ' επαφής πάλι. Δύο χαμένα lay up. Ένα του Μαρίνη και ένα του Σταγίδη. Για την πηγή, για πρώτα θα το καλά αυτό στους εξ' πόντους. Κουλούρης, την έτσι που έχουν τώρα το πάνω χέρι. Άλλο ένα τρίποντο από τον Κουλούρη. Άστο το rebound και το θετικό από το νούμερο 15. Ασπρούλια στον Ισαΐα. Κουλούρης. Μέχρι μέσα δεν υπάρχει φάουλ, το rebound από το νούμερο 55, Γιωργακόπαλος. Και τεχνική ποινή. Για απομολωσία στο Λέζο. Προσφάρει τη βολή ο Γιωργακόπουλος. Στη βολή, διαφορά στους 5. Time out, καλή DTG, επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει, 1-18 μένει για το φινάλε. Σταγίδης. Και τώρα Γεωργακόπουλος. Μέσα Γεωργακόπουλος, δεν έβαλε το καλάθι. Το rebound επιθετικό από τον Σταγίδη. Γεωργακόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Δημητριάδης και τελευταίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Ισαΐας.
περάσει μέχρι μέσα. Κοντάει ο Αλεξόπουλος, ένας μόνος του. Νικάει το Μαρίνι 60-53. Γεωργακόπουλος. Σταγκίδης. Φάουλ. Δύο βολές για τον Σταγκίδη. Άλλη μια βολή για τον Σταγκίδη, η οποία δεν θα μπει. Το rebound από τον Ασπρούλια. Ισάιας. Αλεξόπουλος. Δημητριάδης. Ισαΐας θα σουτάρει στο ένα δεύτερο. Θα στοχίσει. Σταγκίδης. 6 δευτερόλεπτα. Γεωργακόπουλος θα πάρει ένα τρίποντο. Δεν θα το βάλει και το παιχνίδι τελειώνει. Επιτυχία για την AGRPGG 60-54.